Εμείς ως κίνημα αλλαγής, από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα συσταθεί η Διακομματική Επιτροπή, ως ένα μεγάλο θεσμικό και σοβαρό κόμμα, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη Διακομματική. Αποφασίσαμε για ένα απλό λόγο. Διότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη Θράκη στην ανάπτυξη και πρέπει αυτά τα προβλήματα να συζητηθούν. Όμως, κατά τη συμμετοχή μας στη Διακομματική Επιτροπή, βάλαμε και κάποιες ενστάσεις, άμα θέλετε, κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς. Ποιοι ήταν αυτοί? Ο πρώτος μας προβληματισμός ήταν το εξής. Πρώτον, δεν έπρεπε και δεν πρέπει να διαψεύσουμε τις προσδοκίες των Θρακιωτών ως προς το αποτέλεσμα, πρακτικό αποτέλεσμα της εργασίας της Επιτροπής. Δηλαδή, να μην πολιτικοποιηθεί, να μην είναι ένα πολιτικό τέχνασμα, μια επικοινωνιακή, αν θέλετε, προπαγάνδα ή μέσο, προκειμένου να αντληθούν πολιτικά ωφέλη για τα κόμματα. Δεύτερον, αυτά βέβαια σε πλαίσια της σοβαρότητας του κόμματός μας. Δεύτερον, είπαμε ότι από την πρώτη στιγμή τις ήδη γνωστές θέσεις μας για κάθε τομέα της Θράκης θα τις επανακαταθέσουμε και στη Διακομματική Επιτροπή, τόσο διά των τακτικών μελών της Διακομματικής Επιτροπής που συμμετέχουν από τα κοινά, όσο και από τους τοπικούς βουλευτές. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία ήδη αποφάσισε την ατζέντα και τον τρόπο που θα έρθει εδώ και θα δει τους φορείς. Εμείς ως κόμμα συμμετάσχαμε, κατάθεσα εγώ προσωπικά τις προτάσεις μας για τους αγρότες μας, για τη μειονότητα, τόσο κατά την επίσκεψη στον κύριο Ριτβά, τόσο και κατά την επίσκεψη στον κύριο Χαριτόπουλο, όσο και στην περιφέρεια. Οι προτάσεις μας είναι γνωστές. Θέλουμε την ενίσχυση των μικρών αγροτών στην περιοχή, την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, τα οποία εγώ θα σας τα παρουσιάσω την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες ημέρες, με μια συνέντευξη τύπου, συνολικά τις προτάσεις, τόσο τις δικές μου, όσο και του κινήματος αλλαγής, ανατομέα τα οποία θα εξειδικευτούν στη Διακομματική Επιτροπή. Οπότε, μετά από αυτή την πρώτη επίσκεψη που θα ολοκληρωθεί το βράδυ, θα την ακολουθήσουμε, θα ακολουθήσει η μάχη, σε εισαγωγικά βέβαια, διεκδίκησης για τον νόμο όρο Δόπης από εμάς εκ μέρους του κινήματος αλλαγής και από εμένα ως τοπικού βουλευτή. Πείτε μας την δικιά σας θέση αναφορικών.